Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πάμε να δούμε τους εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε κοντά μας και σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτής ο κύριος Νίκος Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που ανταμώνουμε για ακόμα μια φορά εδώ στο Στρασβούργο. Κοντά μας επίσης στο στούντιο είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας, διευθυντής του Κάπα Νιούζ, Γιάννης Κουτσομίτης. Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σας και από μένα. Και στο Skype ο καλός φίλος της εκπομπής, διευθυντής του thepresident.gr, Γιώργος Μουρούτης. Γιώργο, καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να ευχηθώ σιδηροκέφαλο στον κύριο Φαραντούρη. Καλή θητεία και εύχομαι να κάνει το καλύτερο για την πατρίδα μας. Να είστε καλά, κύριε Μουρούτη. Ευχαριστώ πολύ. Και στην άλλη σύνδεση του Skype ο πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Σπύρος Καπράλος. Κύριε Καπράλο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Φαραντούρη, θέλω να μας πείτε λίγο τα νέα σας, γιατί είναι αρκετά και σημαντικά και πολύ ευχάριστα. Καταρχάς, έχουμε σε εξέλιξη την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη ολομέλεια μετά από τις διαδικασίες του καλοκαιριού και την υπερψήφιση της κυρίας Φόντερ Λάιεν από την ολομέλεια. Έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα και αυτό που κυριαρχεί στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτές τις ώρες είναι η περίφημη έκθεση Draghi. Είχαμε τον Μάριο Ντράγκη πριν από λίγο κοντά μας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέλησε τις πτυχές της έκθεσής του και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε. Αυτά θα τα πούμε. Θα τα δικά σας τα νέα θέλω τα να δικά μου πείτε. Τα νέα είναι ότι έχουμε κατασταλάξει στις διάφορες επιτροπές. Εγώ συμμετέχω και σε διάφορες διμερείς επιτροπές. Αύριο θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια και η συμμετοχή μου στην Διμερή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αρκετά κρίσιμη η περίοδος που λαμβάνει η χώρα αυτή η ανασυγκρότηση της Επιτροπής, δεδομένου ότι εν όψη Αμερικανικών εκλογών και κύριος είδε τι θα μας ξημερώσει από την επόμενη μέρα, νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια συνεκτική φωνή προς τα έξω. Κατά τα άλλα, χαίρομαι διότι η φεντεραλιστική ιδέα, την οποία και εγώ υπηρετώ και αγαπώ και υποστηρίζω, η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, η περαιτέρω ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, έρχεται να κλειδώσει με την ανάληψη της θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ μέρους μου του Spinelli Group. Το Spinelli Group είναι το βασικό φεντεραλιστικό φόρουμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει το όνομά του από τον Αλτιέρο Spinelli, τον σύγχρονο διανοητή που φυλακίστηκε στο νησάκι Βεντοτέν έξω από την Νάπολη από το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη και συνέλαβε την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και με τον τρόπο αυτό, μια εντελώς διακομματική, διαπαραταξιακή σύνθεση του Spinelli Group. Να πούμε ότι σκοπεύουμε να κάνουμε και πράγματα στη χώρα μας σε σχέση με την αναθεώρηση των συνθηκών, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα πραγματικότητα, αλλά και για όσους από εμάς πιστεύουν στο φεντεραλισμό, πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να βάλουμε πλάτη για κοινές πολιτικές που θα βοηθάνε την κοινωνία και θα πηγαίνουν μπροστά το όρμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Επιτρέπετε μια εννοείται, ερώτηση. Ναι. Έτσι και ρεπορταζιακά. Κύριε Φαραντούρη, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στάση της ομάδας, της ευρωομάδας αριστεράς απέναντι στην διακυβέρνηση της κυρίας Φόντερ Λάιεν? Θα είναι μια κάθετη δομική αντιπολίτευση ή θα έχετε ad hoc επιμέρους προτάσεις για τις πολιτικές των επόμενων ετών? Νομίζω ότι η επικοδομητική αντιπολίτευση είναι η αντιπολίτευση που δεν περιορίζεται στην αντιπολίτευση. Αυτό το λέω σαν αξιωματική αρχή που εκφράζει καταρχήν εμένα, αλλά νομίζω και την φύση του πράγματος. Μία επιτυχημένη αντιπολίτευση είναι αυτή που καταθέτει προτάσεις και ενδεχομένως συνηγορεί όταν υπάρχουν και θετικά. Άρα ευελπιστώ ότι έτσι θα συνεχίσει ή θα πορευτεί η ευρωομάδα μου. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, διατηρώ το προνόμιο θετικά για τη χώρα μου και για τους λαούς και για την Ευρώπη να υπερθεματίζω, αρνητικά να καταψηφίζω. Με την κυρία Φόντερ Λάιεν είχαμε ένα θέμα, αλλά δεν το είχαμε μόνο εμείς, το είχαν και οι ομογάλακτοί της του EPP, το είχαν και πολλοί άλλοι ευρωβουλευτές. Μόλις χθες, δηλαδή μερικές ώρες πριν την ανακοίνωση της σύνθεσης του Κολεγίου των Επιτρόπων, ο Μπρετόν, ο Γάλλος Επίτροπος και εν δυνάμει εκ νέου, παρετήθηκε. Με μια επιστολή κόλαφο, το γνωρίζετε, κυκλοφόρησε το νέο,
προς την Φόντερ Λάιεν, με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ την εγκαλεί για διαφανείς και παρασκηνιακές συζητήσεις για το πρόσωπό του, χωρίς καν να ενημερωθεί μετά από μια πενταετή ευδόκιμη θητεία στο πλευρό της. Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις παραγγελίες εμβολίων. Έχουμε μια χαμηλών πτήσεων και προσδοκιών ηγεσία τα τελευταία 5 χρόνια. Μπορεί να της πιστωθούν διάφορα πράγματα. Μπορεί να της πιστωθεί η προσπάθεια να συγκεράσει απόψεις, η προσπάθεια να κρατήσει χαμηλά το ζήτημα των εξωτερικών σχέσεων. Αλλά γενικώς, εγώ αυτό που, για να δω τη μεγάλη εικόνα, πέρα από τα επιμέρους, θεωρώ ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν δίνει αυτόν τον οραματικό στόχο και κυρίως αυτήν την εμβληματική, αν θέλετε, ορμή προς τα μπρος που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουγα πριν από λίγα λεπτά τον Μάριο Ντράγκη στην Ολομέλεια, εδώ, στη διπλανή αίθουσα. Και παρά το γεγονός ότι και ο Μάριο Ντράγκη προέρχεται με καταβολές ενδεχομένως τελείως διαφορετικές από τις δικής μου βιοθεωρίας ή πολιτικής αντίληψης, μπορούσα να συμφωνήσω σε πολλά. Κυρίως ότι είπε κάτι πολύ εμβληματικό τώρα, πριν από μερικά λεπτά στην ομιλία του, ότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση δεν θα πάει, ρε παιδιά, μπροστά μόνο με τους τεχνοκράτες. Θέλει όραμα. Το είπε ο κατεξοχήν τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, με έναν κομβικό ρόλο την περίοδο των μνημονίων, και έβαλε και πλάτη στην Ελλάδα. Τα λέω αυτά έχοντας πει ότι δεν ανήκει στην Ευρωομάδα, ούτε στην αντίληψη, ούτε κτλ. Άρα λοιπόν, ναι, θέλουμε προσωπικότητες που θα τραβήξουν το κάρο μπροστά. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν νομίζω ότι δεν είναι αυτή. Εύχομαι μια καλή θητεία παρά τα αυτά για το καλό της κοινωνίας, της Ευρώπης και των λαών. Αλίμονο. Έβαλε πλάτη στην Ελλάδα, αλλά το πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρουφάκης, είπε ότι ο κύριος Ντράγκη τράβηξε την πρίζα από τις ελληνικές τράπεζες και οδηγηθήκαμε στην κρίση. Εντάξει. Σε μια δύσκολη περίοδο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το ρόλο των διαφόρων παικτών εκείνη την περίοδο. Με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Εγώ θέλω να σημειώσω από την έκθεση Ντράγκη, δεν ξέρω αν θα πάμε εκεί μετά. Θα πάμε. Κάποια θα πάμε. Πράγματα τα οποία ταυτίζονται απόλυτα με τα αιτήματα πάνδημης της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών και των κυβερνήσεων εκείνη την περίοδο, φυσικά και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα μια ενοποίηση των δημοσιονομικών. Να δανειζόμαστε από κοινού. Να χαλαρώσει το σύμφωνο σταθερότητας. Πράγμα που ισχύει σήμερα λόγω πανδημίας, αλλά θα τελειώσει κάποια στιγμή. Ο Ντράγκη στην έκθεσή του το επαναφέρει και λέει: θέλουμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική. Πάμε να φτιάξουμε μια κοινή οικονομική πολιτική. Να μην έχουμε μόνο νομισματική πολιτική. Να δανειζόμαστε όλοι από κοινού. Πού θα βρούμε 800 δισεκατομμύρια το χρόνο για επενδύσεις, για καινοτομία, για ψηφιοποίηση. Λέει πράγματα που μπορούν να μας βρουν απολύτως σύμφωνος. Λέει και πράγματα που δεν μας βρίσκουν. Αλλά εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Ωραία, θα ξεκινήσω από αυτή την ερώτηση λοιπόν, αφού είμαστε στον κύριο Ντράγκη. Και να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν παρουσίασε τη σύνθεση του νέου Κολεγίου των Επιτρόπων, ενώ πρόσφατα ο Μάριο Ντράγκη κατέθεσε μια ενδιαφέρουσα έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης. Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής στη νέα θητεία των ευρωπαϊκών θεσμών, κύριε Φαραντούρη? Πολλά πράγματα μπορεί να παριθμίσει κανείς. Εγώ θα δώσω έμφαση λιγάκι στην πολιτική ενοποίηση. Θέλω να δω τη μεγάλη εικόνα, το δάσος, και να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με απλά λόγια, είναι ένας οικονομικός γίγαντας, ο οποίος εξασθενεί όσο πάει ο καιρός, εξού και η έκθεση στην Ντράγκη για την ανταγωνιστικότητα. Παραμένει όμως ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά πολιτικός νάνος σε επιμέρους πτυχές. Όπως η εξωτερική πολιτική, όπως ζητήματα που αφορούν κάποιους θεσμούς, όπως ζητήματα που αφορούν κρίσιμες πολιτικές, μεταναστευτικό, προσφυγικό, που αφορούν και τη χώρα μας και ευρύτερα τον Νότο. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διεθνή αρένα, θα πρέπει να οδηγηθούμε και σε μεγαλύτερη πολιτική ενοποίηση. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο διακύβευμα. Διότι εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει. Εγώ, για παράδειγμα, που πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και στην Ομοσπονδίωση της Ευρώπης, θα ήθελα να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Με εχέγγυα, με εξασφαλίσεις για τις ευαισθησίες και τις προτεραιότητες των κρατών μελών. Αλλά θεωρώ ότι η χώρα μου θα ρακίζεται καλύτερα όταν είναι στον πυρήνα ενός ισχυρού πολιτικού, γεωπολιτικού, διεθνοπολιτικού γκρουπ, παρά απομονωμένη ως μια νησίδα να χειριστεί τα θέματα της μόνη της σε μια ταραγμένη κουκίδα του χάρτη στη Μεσόγειο.
Αυτή είναι δική μου άποψη. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι ο διακυβερνητισμός είναι η λύση. Δηλαδή, αναδίπλωση πίσω στα εθνικά σύνορα, το κάθε κράτος μέλος να ρυθμίζει τα του οίκου του και τα περί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τα ακούμε λιγάκι βερεσέ. Εγώ είμαι της πρώτης θεώρησης, δεν είμαι της δεύτερης θεώρησης. Πιστεύω στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αλλά πιστεύω και στα οράματα, δηλαδή να λύσουμε και μερικά πρακτικά θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, επελάβει η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά καταπολεμάται όχι με ρητορική, όχι στο μίσος. Εντάξει, και αυτό. Με επιχειρήματα. Και με επιχειρήματα και με πράξεις. Εν αρχή είναι οι δράσεις, έλεγε ο Γκέτε. Να πάμε να μειώσουμε τις κοινωνικές και τις περιφερειακές ανισότητες. Τη φτώχεια, την ανέχεια. Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Γιατί εκεί ρίχνεται το περισσότερο λίπασμα της ακροδεξιάς. Όσο οξύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, όσο οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η ελίτ των Βρυξελών είναι αδιάφορες για την καθημερινότητά τους, τόσο το εύπεπτο και τοξικό μήνυμα, εύπεπτο αλλά τοξικό μήνυμα της ακροδεξιάς, θα πιάνει τόπο. Ωραία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι. Πολύ σημαντικά ζητήματα που πραγματικά πρέπει να μας φέρουν μπροστά σε μια ουσιαστική ανοιχτή συζήτηση στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες. Ποια είναι αυτά τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Όπως είπε και θα συμφωνήσω με τον κύριο Φαραντούρη, η ομοσπονδιοποίηση θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε τίποτε ρομαντικοί ή ιδεαλιστές που να ζήσουμε σε μια κοινή Ευρώπη. Απλά βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνέχεια να φτάνουμε σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ο οποίος όμως έχει δείξει ότι στην πράξη δεν είναι αρκετός για να είμαστε αποτελεσματικοί στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και παραγωγής. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι 27 είναι μη αποτελεσματικός. Θα φέρω παραδείγματα. Ο κατακερματισμός, ο ενεργειακός κατακερματισμός της Ευρώπης έχει δημιουργήσει 2 και 3 ταχυτήτων χώρες σε επίπεδο κόστους παραγωγής. Είχε έναν πολύ ωραίο πίνακα η έκθεση του κυρίου Ντράγκη ότι η Ευρώπη είναι 30% ακριβότερη ενεργειακά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα γιατί να έρθει κάποιος να επενδύσει στην Ευρώπη τη στιγμή μπορεί να κάνει ένα εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και το προϊόν του είναι 30% φθηνότερο από ενεργειακής άποψης. Δεύτερο κομμάτι. Ο τρόπος λειτουργίας των αποφάσεων είναι πάρα πολύ περίπλοκος σε πολύ βασικά ζητήματα. Αντιθέτως, στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο, όταν θα τεθεί ένα πρόβλημα, θα αποφασίσουν μέσα σε ώρες. Εμείς πρέπει να κάνουμε έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να τσακωθούμε επί 17 ώρες ή 17 ημέρες και μετά να καταλήξουμε σε μια μεσοβέζικη λύση, την περίφημη European Putting, το οποίο δεν είναι ουσιαστική λύση, θα είναι ένα επιστέγασμα διαφόρων εθνικών συμφερόντων. Και το τρίτο και τελευταίο είναι ότι δεν ολοκληρώνουμε ούτε την Οικονομική Ένωση, ούτε την Νομισματική Ένωση, ούτε τον κοινό χρηματοοικονομικό χώρο, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να έχουν ένα ελεύθερο πεδίο να επενδύσουν, να μετακινηθούν, να βρουν νέους πελάτες, να βρουν νέες αγορές. Όλα αυτά τα προβλήματα τα περιέγραψε με εκπληκτικό για μένα τρόπο ο κύριος Ντράγκη. Κάποιες προτάσεις είναι εφικτές, κάποιες λιγότερο εφικτές, αλλά ο δρόμος είναι συγκεκριμένος. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν φτάνει για να αντιμετωπίσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Άμα θέλουμε να είμαστε μέσα στη μετριότητα με μικροσυμβιβασμούς οι οποίοι θα μας πηγαίνουν τσουκουτσούκου μπολ, εντάξει, αυτό όμως δεν αρκεί πλέον για το όπως έχουν διαμορφωθεί οι παγκόσμιες συνθήκες. Δεν μπορούν να περάσουν τα προϊόντα μας από την Ερυθρά Θάλασσα, μας βομβαρδίζουν τα καράβια, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις αγορές της Κίνας γιατί έχουν προστατευτισμό, η Αμερική έχει επίσης προστατευτισμό, άρα τι κάνουμε? Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και να μιλήσουμε ανοιχτά και προς τις κοινωνίες ευρωπαϊκές και οι ηγέτες να μείνουν πίσω όσον αφορά τα εθνικά και κομματικά συμφέροντα και να δουν το ευρύτερο συμφέρον της Ευρώπης και για τους πολίτες. Ωραία. Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Κουτσομίτη και προφανώς και με τον κύριο Φαραντούρη. Δυστυχώς αυτό που εγώ εντοπίζω στην έκθεση Ντράγκη είναι η έλλειψη ηγεσίας και οράματος στην Ευρώπη. Δυστυχώς δεν υπάρχει, αν θέλετε, μία σύνδεση του οράματος, του όποιου οράματος, του όποιου στόχου μπορούν να έχουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες με τον κόσμο επίσης, με τους ψηφοφόρους, με τον λαό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο κενό
το οποίο οδηγεί σε λύσεις ακραίες και σε συμπεριφορές οι οποίες δυστυχώς είναι ξένες προς τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχών και αξιών. Τι πρέπει να γίνει σήμερα? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Απλώς αυτό που ο κύριος Φαραντούρης επισήμανε, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να μιλήσουμε για μια κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, είναι ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή, είναι ένα ζητούμενο το οποίο συζητάει η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, έχει εντάξει και στις συνθήκες της, όμως μπορούμε να συζητάμε για παράδειγμα ως Έλληνες για κοινή εξωτερική πολιτική όταν η Ευρώπη έχει αυτή την πολιτική στην Ουκρανία και εντελώς διαφορετική πολιτική στο θέμα της Κύπρου υπό τις ίδιες, και μάλιστα η Κύπρος ούσα μέλος της Ένωσης σε σχέση με την Ουκρανία, η οποία ευελπιστεί, φιλοδοξεί να γίνει μέλος της Ένωσης. Νομίζω ότι αυτά είναι τα επιμέρους συμφέροντα τα οποία εμφανίζονται υπέρτερα του κοινού ευρωπαϊκού οράματος και κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου συμφερόντων και αξιών. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον κόσμο, να πούμε ότι προκειμένου να έχουμε κοινές πολιτικές και αμοιβαιοποίηση προβλημάτων και συστήματος αρχών και αξιών, θα πρέπει να συζητήσουμε για την κατάργηση της αρχής του βέτο, να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε για συμβιβασμό στο θέμα της μετανάστευσης. Θα πρέπει να συζητήσουμε για συμβιβασμό στα θέματα τα ενεργειακά και στα θέματα των οικονομικών προοπτικών κάθε χώρας. Και δεν μιλάω μόνο σε Ελλάδα, μιλάω για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω όμως ότι τόσο οι τοπικές ηγεσίες, αλλά όσο και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες δεν είναι έτοιμες να ενημερώσουν τον ευρωπαϊκό πληθυσμό προκειμένου να ληφθούν γενναίες αποφάσεις για το μέλλον μιας Ευρώπης που, όπως σωστά επισημαίνει ο Μάριο Ντράγκη, αργοπεθαίνει και εκκινδυνεύει αφανισμό. Ωραία. Κύριε Καπράλ, ο λόγος εσάς. Την επόμενη πενταετία, το 2024 με 2029 δηλαδή, η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε πολύ σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχουν σημαντικά θέματα ανοιχτά. Πέρα από αυτά που ανέφεραν οι ομοτράπεζοί μου, θα ήθελα να επισημάνω και άλλα θέματα που αφορούν παραδείγματος χάρη στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Μεγάλες προκλήσεις που είναι απόρρια, συνέπεια των γεωπολιτικών αναταράξεων τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κοινή συνεργασία και η Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κριθεί από την ικανότητά της να μπορέσει να φέρει αποτελέσματα στο πεδίο της εφαρμοσμένης πολιτικής και δει στο να βελτιώσει περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, θα αφαιρέσει και πολλά επιχειρήματα από, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Μουρούτης, από όλους αυτούς τους ακραίους και λαϊκιστές που έχουν αποφεληθεί αυτής της συγκυρίας και βλέπουμε να αυξάνουν τα ποσοστά τους και την επιρροή τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, κρίσιμο στοιχείο επίσης είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και τοπικών κοινωνιών. Είναι κάτι και που εμένα με απασχολεί προσωπικά ως ερευνητικό αντικείμενο στο διδακτορικό μου και πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να ενημερώνονται περισσότερο για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα πολλά θετικά, γιατί δεν πρέπει να θυμόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για τα αρνητικά όταν υπάρχει κάποια δισκαμψία σε ένα θέμα, αλλά πρέπει να ενημερώνουμε διαρκώς τους πολίτες, να γίνονται κοινωνοί των όσων θετικών γίνονται όλα αυτά τα χρόνια προς όφελός τους. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πριν πάμε στο επόμενο θέμα? Ένα μικρό σχόλιο, γιατί αναφέρθηκε η κοινή αγροτική πολιτική. Ανάμεσα στα όσα ενδιαφέροντα γίνονται αυτές τις ώρες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν και μια συζήτηση χθες το απόγευμα μέχρι πολύ αργά το βράδυ, 9 η ώρα τελειώσαμε, 9.30 ώρα Στρασβούργου, για την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι φλέγον το ζήτημα. Και μάλιστα ήμουνα και ομιλητής στην Ολομέλεια και έθεσα το θέμα της κοινής εμπορικής πολιτικής σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική και την κοινή περιβαλλοντική πολιτική. Κοιτάξτε τώρα πώς συμπλέκουν οι επιμέρους πολιτικές σε ένα κοκτέιλ πολιτικών που εδώ χρειάζεται σοβαρή πολιτική βούληση για να λυθεί. Η κοινή αγροτική πολιτική βάζει στον πυρήνα της πλέον, και καλώς κατά τη γνώμη μου, την περιβαλλοντική προστασία. Δηλαδή οικολογικές καλλιέργειες, προστασία του περιβάλλοντος, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, με την κυκλοφορία προϊόντων, ζυζανιοκτώνα κλπ. Η οικολογική όμως αυτή διάσταση που κάθε
άνθρωπος που σέβεται τις επόμενες γενιές δεν μπορεί παρά να την υποστηρίζει. Χρειάζεται να μην οδηγεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και γεωργία. Γίνεται αυτό σήμερα. Όχι μόνο γίνεται, κατεβάζει και τους ανθρώπους στις Βρυξέλλες με τα τρακτέρ. Αυτό συνέβη, μεταξύ άλλων. Γιατί γίνεται? Διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες προδιαγραφές στην φυτοπαραγωγή, φυτική παραγωγή και ζωική παραγωγή σε τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα πολύ φθηνότερα και εν πωλής ακατάλληλα προϊόντα να εισβάλλουν στην ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας ασφυξία στα εγχώρια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κοινής εμπορικής πολιτικής και γύρου πολυμερών διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Όταν λοιπόν μιλάμε για προστατευτισμό, αναφέρθηκε προηγουμένως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα, από την Αφρική, από χώρες τρίτες, και η Ευρώπη κραδένει το λάβαρο της φιλελεύθερης ελεύθερης οικονομίας της αγοράς στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, πρέπει να σκεφτεί κιόλας κατά πόσο είναι σε θέση να υποστηρίξει ελεύθερα σύνορα στα αγροτικά προϊόντα με αυτού του είδους τις προϋποθέσεις. Ένα από τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, κοινή αγροτική πολιτική. Εγώ μάλιστα εισηγήθηκα και ένα ταμείο το οποίο θα ενισχύει αυτόματα τους γεωργούς, αφορά και τη χώρα μας, και έμφαση στο δεύτερο πυλώνα, όπως λέμε στην ΚΑΠ. Ο δεύτερος πυλώνας είναι δράσεις πέρα από τις επιδοτήσεις για ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες, ενημέρωση και εκπαίδευση. Οι αγρότες στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχουν στοιχειώδη υποστήριξη σε θέματα ενημέρωσης. Τι καλλιέργειες μπορούν να φέρουν, πώς η ξηρασία, η ερημοποίηση, η λειψιδρία μπορεί να ισοσταθμιστεί από νέες καλλιέργειες. Και βλέπετε ότι ακολουθούν την πεπατημένη ολόκληρων δεκαετιών και στο Θεσσαλικό κάπου και αλλού, και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τους πρικίσει με γνώση και συμβουλές. Μερικά πράγματα από αυτά που μπορούμε να συζητάμε. Ναι, Γιάννη μου. Συμφωνώ, και να προσθέσω και μια μικρή λεπτομέρεια. Πρέπει να υπάρχουν και ενιαίοι κανόνες και στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Μόλις χθες ακούσαμε ότι θα καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Αυτό είναι ένα αίτημα των Ελλήνων αγροτών εδώ και μπορεί και δεκαετίες. Και λύνεται τώρα. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άλλοι Ευρωπαίοι αγρότες παράγουν με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τους Έλληνες. Πρέπει να βρούμε ένα κοινό πεδίο δράσης, ένα fair play πεδίο δράσης και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και με τις τρίτες χώρες, όπως ανέφερε ο κύριος Φαραντούρης, και με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα με τις εισαγωγές από την Ουκρανία, που και εκεί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, όπου βεβαίως πρέπει να στηρίξουμε τον τριτογενή τομέα της Ουκρανίας, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην κρίση του μεταναστευτικού και στην άνοδο της ακροδεξιάς, όπου έχουν φέρει την Ευρωπαϊκή Αριστερά σε υποχώρηση, παρόλη τη σχετική εκλογική επιτυχία του Γαλλικού Νέου Λαϊκού Μετώπου. Πώς βλέπετε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ποιο βαθμό αντανακλούν και στην Ελλάδα, κύριε Φαραντούρη? Μετανάστευση, προσφυγικό και γενικότερα ροές προς την Ευρώπη. Να κάνουμε μερικές διαπιστώσεις προτού περάσουμε στις αξιολογικές κρίσεις. Οι διαπιστώσεις είναι, πρώτον, ότι όσο υπάρχει φασαρία εκεί έξω, πόλεμοι, ανέχεια, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, τόσο αυτό θα πυροδοτούν μεταναστευτικές ροές προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει, όχι ίσως τη δέουσα προσοχή, στο να υπάρξει νηνεμία στα σύνορα. Να παρέμβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο ειρηνοποιό και όχι για να παροξύνει τα πολεμικά αντανακλαστικά των εμπολέμων. Αυτό είναι το ένα. Δυστυχώς, και αυτό είναι και μια μικρή κριτική προς την Επιτροπή von der Leyen, δεν είδα και μεγάλη σπουδή για την ειρήνη τα τελευταία χρόνια, που θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δημιουργήθηκε από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να βγει λίγο πιο μπροστά και πριν τη ρωσική εισβολή, και στο Παλαιστινιακό, και στη Λιβύη, και στη Συρία, και στην Τουρκία, τέλος πάντων σε όλη αυτή την ταραχώδη γειτονιά της. Δεν το έκανε, και τώρα νομίζω ότι προσπαθεί να ψελίσει 5 κουβέντες, διχασμένη βεβαίως και κατακαιρματισμένη, γιατί δεν υπάρχει μια πραγματική κοινή εξωτερική πολιτική, και αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως για την ανάγκη μεγαλύτερης ομοσπονδίωσης και τέλος πάντων μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι το πρώτο σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη γυράσκει και θνίσκει.
Αυτό, αν δεν το καταλάβουμε, θα βρεθούμε προεκπλήξεως μετά από 30-40 χρόνια. Το έχουμε καταλάβει οι περισσότεροι. Η Ευρώπη γυράσκουσα θνίσκει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρει ένα τρόπο, σοβαρό τρόπο, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια επιτέλους, να αιματοδοτήσει την γυράσκουσα κοινωνία της. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν συντεταγμένο τρόπο και με μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Επίσης, στην Ευρώπη ανθεί κόλαφος για τον πολιτισμό, τον ανθρώπινο, όλη αυτή η δουλεμπορική, να την πω έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, δραστηριότητα ανθρώπων που καπηλεύονται την ανάγκη τρίτων ανθρώπων, και έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα να θαλασσοπνίγονται αθέες ψυχές, άνθρωποι, μικρά παιδιά στη Μεσόγειο. Εμείς λοιπόν προτείνουμε το εξής. Μεταναστευτική πολιτική που θα βασίζεται στις βασικές αρχές της αλληλεγγύης. Κάτι το οποίο αρνήθηκε η Ουγγαρία του Όρμπαν. Αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, για να μην παρεξηγηθώ. Πέρα από την ανθρωπιστική διάσταση, όταν πνίγεται κάποιον, το σώζεις. Για να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε και άνθρωποι, δηλαδή, έτσι. Σας παραπέμπω στο βιβλίο του Πρίμο Λέβη, αν αυτός είναι ο άνθρωπος. Έχουμε ξεχάσει και τα βασικά. Δεν λέω να μην φυλάσσουμε τα σύνορά μας. Φυσικά και να τα φυλάσσουμε. Αλλά όταν πνίγεται κάποιος, το σώζεις. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Αυτό που λέμε είναι αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, διότι μόνη της η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν μπορεί να περιφρουρήσει τα σύνορά της. Είναι τέτοιες οι μεταναστευτικές ροές πανταχώθεν, που δεν μπορεί ένα τείχος στον Εύρο, επειδή λένε μερικοί και για το τείχος, να θεραπεύσει όλη αυτή την κατάσταση. Πανταχών δεν ελεύθερη είναι, που λέμε και στην πολεοδομία η χώρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται συλλογική δράση και για το μεταναστευτικό και για το προσφυγικό, και οι άνθρωποι αυτοί που καταφθάνουν, όταν καταφθάσουν στην Ευρώπη, να τη χάνουν συλλογικής αντιμετώπισης. Δεν μπορεί ο Όρμπαν να λέει πάρε 10 χιλιάρικα και κράτα τους εσύ, γιατί εγώ δεν έχω θέμα, και να μην ανοίγει ρουθούνη. Δεν μπορεί η Γερμανία να αναστέλει τη συνθήκη του Σέγγεν και να μην πέφτουν τα μπετά στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, που είναι μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οράματος, και να ξεκινάει από τη Γερμανία, που μαζί με τη Γαλλία είναι οι λοκομοτίβες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σας λέω μερικά πράγματα. Προκλήσεις μπροστά μας. Και το άλλο, πρακτικά θέματα, ασφαλής οδοί ελέγχου, που το λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, για να εξαλειφθεί το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης και ούτω καθεξής. Δηλαδή η Ευρώπη να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, να πει ότι οι μεταναστευτικές ροές, όπως έχουν αιματοδοτήσει την Αμερική τόσα χρόνια από καταβολής τους, και έχουν φτιάξει αυτό το αμερικανικό έθνος με σπινθυροβόλα και δημιουργική κοινωνία, έχει και αυτή τα προβλήματά τους τώρα με τα τείχη, με τον Τραμπ, με το Μεξικό, αλλά εν πάση περιπτώσει χώρα μεταναστών είναι. Εγώ δεν υπενήσομαι ότι πρέπει να αφήσουμε αφύλακτα τα σύνορά μας. Πρέπει όμως με σεβασμό στον ανθρωπισμό να δούμε πού πάει η Ευρώπη και να επιλέξουμε μεταναστευτικές πολιτικές οι οποίες αφενός διευκολύνουν, αφετέρου δεν φέρνουν σε αδιέξοδο της κοινωνίας. Αυτό είναι. Και αυτή τη λύση και αυτή την ισορροπία πρέπει να επιτύχουμε. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι. Πιστεύω ίσως σε μια δευτερολογία θα μας απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης για την πορεία της αριστεράς σε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά να ξεκινήσω εγώ από το πρώτο. Το πρόβλημα με την παράνομη μετανάστευση δεν είναι τόσο, θα έλεγα, ότι υπάρχει αγωνία ή για την κοινωνική συνοχή ή για τις θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα είναι ότι συνδυάστηκε, καλός ή κακός, με τρομοκρατικά χτυπήματα και με μια οργανωμένη, σε ένα βαθμό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, προσπάθεια από εξτρεμιστικά στοιχεία ισλαμιστικά να δημιουργήσουν πυρήνες αλλίωσης του κράτους δικαίου και του τρόπου ζωής της Ευρώπης. Αυτοί είναι πραγματικοί κίνδυνοι. Δεν μπορούμε να τους παραβλέπουμε θεωρώντας ότι εφόσον έχουμε ανθρωπιστικά ιδεώδη μπορούμε να αφήσουμε να λειτουργούν συγκεκριμένοι πυρήνες μέσα στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Η υποκρισία της Γερμανίας είναι δεδομένη. Τα δύο γεγονότα, τα τρομοκρατικά που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, αφορούν έλλειψη αστυνόμευσης στη Γερμανία. Δεν ήταν το πρόβλημα η μετανάστευση. Διότι σε 1 εκατομμύριο ή σε 3 εκατομμύρια μετανάστες, φυσικά μπορεί να βρεθεί και 1, 2, 3 ή 10 κακοποιά στοιχεία ή τρομοκράτες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ταυτοποιηθεί ως κίνδυνοι και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι η δεύτερη διγλωσία της Γερμανίας. Όταν μας κουνάει το δάχτυλο, όταν αποτρέπουμε την απόβαση βαρκών στα ελληνικά νησιά, από την άλλη όμως κλείνει τα δικά της σύνορα.
πρέπει να μιλήσει με μια ενιαία γλώσσα. Ή θα τα αφήνουμε τις βάρκες ελεύθερες να έρχονται, ή δεν θα κλείνουμε τα σύνορα. Δεν μπορεί να γίνονται και τα δύο. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια άσχημη διγλωσία από την γερμανική κυβέρνηση. Το τρίτο είναι ότι και το σύμφωνο το καινούριο δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι φανταστείτε, φεύγουν από την Ελλάδα 1000 ταυτοποιημένοι πρόσφυγες και καταλήγουν στην, ας πούμε, Σλοβακία. Θα μείνουν στη Σλοβακία? Δεν θα κυνηγήσουν με κάποιο τρόπο να πάνε ή στη Σουηδία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία? Λοιπόν, θα πάνε γιατί έχει καλύτερες αμοιβές, καλύτερο κοινωνικό κράτος, καλύτερες προοπτικές. Για 100 λόγους δεν θα μείνουν σε αυτές τις χώρες. Θα πάνε στην Πορτογαλία, θα προσπαθήσουν να φύγουν από την Πορτογαλία να πάνε στην κεντρική Ευρώπη. Άρα το πρόβλημα δεν θα λυθεί ούτε με αυτή τη συμφωνία που έγινε πέρυσι και δεν τηρείται κιόλας στην πράξη. Πρέπει να βρεθούν πιο ουσιαστικές λύσεις και να μιλήσουμε σαφέστατα πώς θα βοηθήσουμε την υποσαχάρη Αφρική, γιατί τις επόμενες δεκαετίες θα υπάρχουν τεράστιες ροές από αυτή την περιοχή. Μέχρι τώρα είχαμε περισσότερο από τη Μέση Ανατολή, τις επόμενες δεκαετίες θα έχουμε από την Αφρική. Και πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν χωρίς να δημιουργούνται μαύρες κοιλίδες έλλειψης κράτους δικαίου και ισλαμιστικοί πυρήνες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να τοποθετηθούν. Τώρα, όσον αφορά την αριστερά, θα έλεγα ότι πρέπει να αποκτήσει έναν πιο ρεαλιστικό λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο για μένα ότι η Die Linke στη Γερμανία καταραίει και ανεβαίνει η κυρία Wagenknecht, γιατί τόλμησε να μιλήσει για πράγματα τα οποία είναι ταμπού για την αριστερά, όπως είναι η μετανάστευση. Από εκεί και πέρα είναι δικό τους θέμα να το αντιμετωπίσουν, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα και για την Ευρωπαϊκή Αριστερά να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερο ρεαλισμό τα προβλήματα που έχουμε και είναι ορατά. Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις μας. Και εμείς το ίδιο. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχες για άλλη μια φορά. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχες στην εκπομπή μας. Κύριε Καπράλη, να σας ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα και πάλι μαζί σας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση, Vivify.